πραγματικά είναι δεύτερη ψηφοφορία της σύνδεσμοκήρυξης και έχω αναφερθεί ήδη από την πρώτη μου, στην πρώτη ψηφοφορία αναλυτικά για το θεσμό και τώρα στα περισσότερα θέματα με κάποιους ο κύριος Δήμαρχος. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι ότι ψηφίζουμε για τους δημότες και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πέρα από τις παρατάξεις και πέρα από οποιαδήποτε συμφέροντα μπορεί να έχει κανείς ότι ιδρυθεί αυτός ο θεσμός και αυτά τα συμφέροντα τα έχει στο μυαλό. Σήμερα διάβαζα κάποια άρθρα από κάποιους άλλους δήμους για κάποιες παρατάξεις που λέγανε ότι ο συμπαραστάτης είναι ο συνήγορος του δημάρχου στην ουσία ή εν πάση περιπτώσει ότι ο θεσμός δεν έχει να προσφέρει τίποτα γιατί οι ερτοί δεν τον ακούν καθόλου και δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες της εκλογής του. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι για σας μια ευκαιρία σήμερα να αποδείξετε ότι ο συμπαραστάτης και χρήσιμος είναι εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις προς το πρόσωπό μου και ότι σαν αιρετή συμμετέχετε σε αυτό που λέμε δημοκρατική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης για μια πραγματικά ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Ο δεσμός αυτός, τουλάχιστον τα 3,5 χρόνια όσο τον υπηρέτησα εγώ, προσπάθησε ακριβώς να καταδείξει αυτή τη λειτουργία, την ανεξαρτησία και τη δημοκρατική αρχή σε συνδυασμό με την ομιμότητα. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω, σαν Δημοτικό Συμβούλιο για την εκλογική περίοδο του ΕΕΚΑ του 2014-2018-2019, να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία και να έχουμε τις ψήφους που απαιτούνται για την επιλογή συμπαραστάτη και να δείξουμε τον δρόμο και σε άλλους δήμους. Θεωρώ ότι είναι μια ιστορική στιγμή που πρέπει να την εκμεταλλευτείτε. Το κάνετε για τους δημότες που σας ψήφισαν, όχι για μένα.